Ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, πήρε τη νίκη με 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με γκολ από Αϊτόρ και Γετβάη στο δεύτερο ημίχρονο. Οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν και με δεδομένες τις απουσίες τους και στο δεύτερο μέρος βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στο τρίποντο. Παρόντες στο γήπεδο ήταν και οι νεοαφιχθέντες Βίτο Ρούγκο και Μπαρτουλομιέι Ντραγκόφσκι. Προσπάθησα να επιλέξω και να φορέσω κάποια χρώματα σχετικά με την ομάδα. Είναι πολύ γνωστοί οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και εγώ από την πλευρά μου δεν βλέπω την ώρα να μπορέσω να ενταχθώ και να βρεθώ μπροστά τους και να είμαστε όλοι μαζί. Τραυματίες βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο οι Σλοβαίνοι Άντρας Μπόρα και Μπένιαμιν Βέρμπιτς, οι οποίοι δεδομένα θα χάσουν το παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Ατρόμητο και αυτό της Τούμπας την Κυριακή για το πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι πρωτοπόρων. İyi bir takıma karşı oynadık çünkü hakikaten iyi defans yapan iyi bir takım. Zor bir maçtı yani. Παίξαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο και προηγούμενους αγώνες που είχαμε παίξει έμαθα ότι είχαν περάσει δύσκολα. Ο καιρός δεν βοήθησε και πάρα πολύ, είχε πολύ κρύο, φύσαγε πάρα πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν και τέλεια, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο λίγο τα φτιάξαμε, ειδικά στη τρίτη περιοχή. Βρήκαμε ευκαιρίες, βάλαμε γκολ, θα μπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε και το ρυθμό μας, πιέσαμε καλύτερα και δεν δώσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Όσο για τα μεταγραφικά, ο Τάσος Μπακασέτας έρχεται το βράδυ της Δευτέρας στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό, κάτι που προανήγγειλε μέσω social media η ομάδα των Πρασίνων. Το Τριφύλι πάντως έκανε το νέο μπαμ το βράδυ της Κυριακής, συμφωνώντας με τον Σέρβο Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σχετάφε και μάλιστα, όπως διέρευσε, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα είναι για 3+1 με αιτήσεις απολαβές που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι πάντως σίγουρο και δεδομένο ότι θα έρθει από τώρα στους πράσινους, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμφωνήσει και η ομάδα του, η Ισπανική Χετάφε.